την ολοκαινούργια συλλογή με τους καρχαρίες και άλλα τρομακτικά ζώα μέσα στη θάλασσα. Τα πιο τρομακτικά ζώα της θάλασσας, παραπούτες, κυλόψαρα, καρχαρίες, είναι όλα εδώ σε αυτή τη συλλογή, σε αυτό το υπέροχο κουτί που το βρήκαμε και μπορείτε κι εσείς να το βρείτε σε περίπτερα ψυχικατζήτικα όπου υπάρχει έτυπος τύπος. Λοιπόν, η συλλογή μας ελπίζω να είναι απίστευτη, να βρούμε όλα τα ζώα τα φοβερά, γιατί και μόνο από το κουτί έχουμε ενθουσιαστεί. Κοιτάξτε παιδιά, εδώ μας δείχνει τα 16 διαφορετικά είδη καρχαρίες και σκυλόψαρα. Και το φοβερό ξέρεις ποιο είναι, τα 4 από αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και στο σκοτάδι γιατί φωσφορίζουν. Και το ένα, το πιο τρομακτικό, ο μεγάλος λευκός καρχαρίας, αλλάζει χρώμα στο ζεστό νερό και γίνεται, δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά θα είναι πολύ τρομακτικό. Ναι. Ακόμη έχουμε μια σούπερ έκπληξη για σας. Έχουμε ένα φοβερό giveaway. Και γι' αυτό, για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το βίντεό μας μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Εμείς ξεκινάμε να ανοίγουμε την καινούργια μας συλλογή με τα μοναδικά φιγουρίνια, με τους καρχαρίες ενικό. Είστε έτοιμες? Ναι! Λοιπόν, Αριάδνη μου, θέλω να ανοίξουμε το πρώτο και να δούμε τι κρύβει. Για να δούμε και πώς είναι η συσκευασία. Για να δούμε τι κρύβει. Τράβα δυνατά. Μπράβο. Πρώτα απ' όλα έχει το βιβλιαράκι με τις 28 σελίδες. Το βιβλιαράκι εδώ μέσα έχει πολλά κυκλοπαιδικά στοιχεία για τους καρχαρίες, τα στοιχεία τους. Πίσω έχει τη συλλογή. Ο λευκός καρχαρίες. Συλλογή με τους καρχαρίες και μετά έχει τα παιχνιδάκια που μπορείς να παίξεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό ήταν μέσα με το σακουλάκι. Είναι ένα φυλάδιο. Είναι το φυλάδιο που μας δείχνει ποιο καρχαρία πετύχαμε. Είναι βέβαια στα ιταλικά, αλλά ευτυχώς που έχουμε το μεγάλο το βιβλιαράκι το δικό μας για να τα βρούμε και στα ελληνικά. Αυτός νομίζω ότι είναι ο λευκός καρχαρίας, γιατί το αναγνώρισα επειδή ο λευκός καρχαρίας έχει κάτω την κοιλιά του άστρα. Θα σε εκπλήξω. Αυτός ο καρχαρίας είναι ο ταυροκαρχαρίας της Ζαμβέζης. Αλήθεια! Και ζει σε γλυκά νερά. Σημαίνει σε λίμνες και ποτάμια. Ούτε καν στη θάλασσα. Καλά, αυτό είναι φοβερό. Κινείται αργά, όμως είναι πολύ μεγάλος και μοιάζει με το λευκό καρχαρία. Mm. Πολύ όμορφος καρχαρίας, ε! Ναι, 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 και πολύ ωραία τραβιέται. Φυσικά μπορείς να παίξεις μαζί του, είναι και squishy. Και φωσφορίζει, ηλεκτρικά. Ωραία, να δούμε τώρα αμέσως, απτεμούλα μου. Εδώ έχει όλες τις οδηγίες που χρειαζόμαστε. Όχι, ο καρχαρίας της Ζαμβέζης δεν φωσφορίζει. Αριάδνη, Άρτεμι, θέλετε να τα ανοίξουμε όλα γρήγορα? Ναι! Ωραία, θα τα ανοίξουμε και οι τρεις μαζί κάθε φορά και θα δούμε ποια μέρη της συλλογής βρήκαμε. Εντάξει? Ναι. Για πάρε, Αριάδνη μου. Αυτό θα τα πίσω που το πάρει, Αριάδνη μου, ποια είναι. Και ένα μπαμπάς. Τι είναι αυτό? Βρήκε πολύ ξεχωριστό. Τι ξύπτο. Ω, κοιτάξτε ποιο βρήκα εγώ! Ο σφυροκέφαλος! Ναι, ο σφυροκέφαλος! Για ποιος είναι αυτός? Αλλά και εσύ αυτό που βρήκες είναι πολύ ξεχωριστό! Τι είναι αυτό? Μπαμπά, αυτό φυσικός χωρίς! Πρώτος θα δείξω εγώ, μαμά. Είναι ο πιο ξεχωριστός καρχαρίας μετά το λευκό και λέγεται σφυροκέφαλος καρχαρίας γιατί το κεφάλι του μοιάζει σφυρί. Κοίτα που έχει τα ματάκια του. Και αυτό είναι φοβερή αντιγραφή, είναι σαν πιστό αντίγραφο. Μιλάμε απίστευτο. Μπαμπά, νομίζω ότι αυτό φωσφορίζει. Ναι. Σίγουρα. Της Αρτεμούλας είναι το μπαρακούντα, ο μεγάλος μπαρακούντα. Μπαμπά, θέλω να δω τη φωτογραφία του μπαρακούντα. Όχι, 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 κάνω λάθος. Είναι ο κυτρινόστομος μπαρακούντα. Και αυτό, παιδιά, φωσφορίζει στο σκοτάδι. Άρτεμι, βρήκε το πρώτο σπάνιο. Κοιτάξτε πόσο υπέροχο είναι! Παιδιά, κοιτάξτε το παραγκούδα! Α, δεν είναι πολύ γλυκούλης! Και τώρα... Ό,τι... Να βρω της Αρτεμούλας, της Αριαδνούλας! Αριαδνούλα! Ναι! Ξέρεις πώς λέγεται ο δικός σου καρχαρίας? Καρχαρίας του Port Jackson! Και είναι και ο δικός σου φωσφορίζει στο σκοτάδι! Είναι φοβερός! Βρήκες και εσύ το σπάνιο! Να, θα τα αλλάξουμε! Ζουλιέται κιόλας. Φυσικά και ζουλιέται. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο γίνεται το κεφάλι του σφυροκέφαλου. Θα σφυρίζει. Γιατί το λένε σφυροκέφαλο? Γιατί το κεφαλάκι του μοιάζει σφυρί. Τουκ, τουκ, τουκ. Πρόκειες.
Αριάδη μου, για να δω λίγο το δικό σου. Μου φαίνεται πολύ όμορφο και πρωτότυπο. Πολύ γλυκούλι. Παιδιά, έχετε ξαναδεί τέτοιο καρχαριά? Όχι, όχι. Έχει πλατή κεφάλι και πράσινα μάτια, φοβερό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σαν ζεύγα μοιάζει. Κοιτάξτε τώρα, μα έχει και φοβερά πτερύγια. Κοιτάξτε εδώ. Δεν είναι σαν ζεύγα. Πάρα πολλά πτερύγια. Όπω λίγο κίτρινο. Συνεχίζουμε. Ναι. Για διαλέξτε. Το επόμενο σακουλάκι έχει πει. Πολύ. Όχι, να πάρω και δεύτερο. Θα πάρω εγώ αυτό. Καλά, παιδιά, κοιτάξτε μωρά. Καλά, απίστευτο. Παιδιά, κοιτάξτε μωρά του δηλαδή. Νομίζω ότι... Για να το τρώω. Μουργόνος είναι. Το παναμωτάτε αυτός. Ναι. Ναι. Για να δούμε. Ξέρεις ποιον βρήκες, Αρτεμούλα? Ποιο? Το μεγάλο λευκό καρχαρία, το πιο σπάνιο που αλλάζει χρώμα στο νερό. Πού το βρήκατε? Ωραία, παιδιά, πού το βρήκατε? Μια σαν μουργόνος καρχαρίας. Μα τέτοια ουρά. Νομίζω ότι αυτός είναι αυτός ο φνίδης. Μιλάμε, έχεις βρει το πιο άγριο καρχαρία. Ποιο είναι άγριο? Ο άλλο μπιάνκο, καρχαρίας λευκός. Κοιτάξτε, αυτός εδώ, παιδιά, είναι ο πιο θανάσιμος κυνηγός της θαλασσών. Και είναι στην Αυστραλία, ευτυχώς δεν είναι. Και είναι φοβερά σκουίσι. Αριάννη μου, για να δούμε ποιο βρήκες εσύ. Εγώ βρήκα άλλο που το μέσο του είναι φόρτο. Ναι. Θα μη χλαμιδό, θα βράβει, κοιτάξτε. Έχει πολύ παράξενη ουρά και δεν έχει πτερύγιο εδώ πάνω, έχει εδώ πέρα κάτι. Νομίζω ότι έχεις βρει το πτυχωτό καρχαρία φίδι. Μετά θα διαβάσω. Πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω ότι υπάρχει καρχαρία φίδι. Ούτε κι εγώ. Θα καταλάβεις πολλά για τις καρχαρίες, ναι. Θα διαβάσουμε όλες τις οδηγίες και θα είναι φοβερό. Καλά, αυτό τεντώνει πιο πολύ απ' όλα. Εγώ ξέρεις και βρήκα. Αυτός, παιδιά, ξέρετε πώς λέγεται? Πώς λέγεται? Καρχαρία Αλεπού. Κοιτάξτε απίστευτα ονόματα που έχουνε. Καρχαρία Αλεπού. Μάλλον τρέχει πολύ γρήγορα σε την Αλεπού και ξεγελάει. Καλά, εμένα μου αρέσει ότι έχει πολλές λεπτομέρειες στο χρώμα τους. Ναι. Φοβερή. Και μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε βρει το σούπερ μεγάλο λευκό καρχαρία, το παρακούντα που αλλάζει χρώμα, το Πόρτο Τζάκσον που αλλάζει χρώμα. Το σφυροκέφαλο. Που φωσφορίζει, μπερδεύτηκα. Όχι το σφυροκέφαλο, μην το βάζει μπροστά, δεν αλλάζει χρώμα. Α, ναι. Και περιμένουμε να βρούμε και τα υπόλοιπα. Για να τα βρούμε. Λάμπου στο σκοτάδι. Α, σαλάχι. Πόσο μα έχουν μείνει. Για να δούμε λοιπόν. Σαλάχι. Δεν είναι σαλάχι. Θα δείτε μετά τι ανοίγει το στόμα του. Κοιτάξτε, Αρτεμούλα. Είναι εντυπωσιακή και εικόνα που έχουμε. Είναι εντυπωσιακές και οι εικόνες που έχουν εδώ. Πάρα πολύ όμορφες. Πολύ. Συνεχίζουμε. Πάρα... Γρήγορα. Και εγώ αυτό. Και ανοίγουμε. Καλά, όλα τα περίεργα μου έρχονται εμένα. Μαμά, βλέπεις? Παιδιά, βλέπετε? Όλα τα περίεργα μου έρχονται εμένα. Είναι απίστευτο. Πριονόψαρο Αυστραλίας βρήκε ο παπάς. Μπορείς να το δώσεις? Εγώ φυσικά. Εγώ βρήκα αυτόν εδώ. Παιδιά, είναι σαν τον Πινόκιο. Και η μύτη του τραβιέται. Και η Αριάδνη βρήκε το μεγάλο μπαρακούντα. Εγώ βρήκα αυτόν. Πω, φοβερός. Και να το βρήκα. Για να το δούμε το δικό σου. Όχι, δεν τον έχουμε ξαναβρει. Κουάλο ντεσέτα. Ποιο είναι, ξέρετε μου, λες αυτό εδώ? Νομίζω ότι ξανά θα μαζέψουμε για τη συλλογή. Ναι, μπορεί να τα καταφέρουμε. Πάνω σε σένα. Για κοιτάξτε πως είναι τα φτερίγια του. Ναι, αυτός ξέρω, είναι αυτός η φάλα, είναι αυτός. Ποιος νομίζει ότι είναι? Αυτός. Α. Νομίζω ότι είναι αυτός. Εμένα μάλλον του... Έχει δίκιο, είναι ο μεταξένιος καρχαρίας. Η Αρτεμούλα βρήκε το μεταξένιο καρχαρία. Βουάου. Όπου πολύ όμορφος. Και μάλλον σου αρέσει πιο πολύ ο πριονωτός, έτσι δεν είναι? Ναι. Ο μεταξένιος. Και εσύ ποιο βρήκες και τον παρακούντα? Δυστυχώς δεν βρήκαμε κάποιον να φωτίζει στο σκοτάδι. Έχουμε βρει! Έχουμε, ναι, τώρα απλά δεν βρήκαμε. Α, ναι, τώρα δεν βρήκαμε. Ναι. Με βρήκαμε δύο. Μας λείπει ο καρχαρίας μάκο που φωτίζει και ο καρχαρίας μακροπτέρικος.
Για να δούμε τη συλλογή μας και συνεχίζουμε. Για διαλέξτε. Άντε μου, θα διαλέξω. Φυλάκι. Και ανοίγουμε. Αυτός νομίζω ότι είναι... Εδώ βρήκα τον Μάρκο, νομίζω. Καλά. Όχι, δεν είναι. Εγώ βρήκα το σταυτοκαρχαρία. Κοιτάξτε πώς είναι ο σταυτοκαρχαρία. Πώς φουρίζει. Και σίγουρα το πιο φοβερό το βρήκε η Αρτεμούλα. Ναι. Μου φαίνεται ότι φωσφορίζει αυτό πιο πολύ απ' όλα. Για να δούμε τι μας έχει μείνει. Είναι πολύ γλυκούλη. Αυτός μοιάζει σαν αυτό. Έχει κόκκινα μάτια, έχει οτιδήποτε. Έχει κόκκινα μάτια. Μάλλον βρήκε το μάκο εσύ. Ναι. Εγώ το βρήκα το μάκο. Ο μάκο. Όχι. Εσύ βρήκες το μακροπτέρυγο. Και οι δύο βρήκατε αυτά που μας λείπανε. Αλήθεια. Μπράβο ρε κορίτσια. Φοβερά, έχουμε όλα αυτά που φωσφορίζουν. Α, και το δικό μου φωσφορίζει. Φυσικά. Λάμπει στο σκοτάδι. Οπότε έχουμε τρία που λάβουν, τέσσερα που λάβουν στο σκοτάδι και ένα που αλλάζει χρώμα στο νερό. Όπω βρήκαμε τα πιο σπάνια. Θέλετε να δούμε αν θα πετύχουμε και όλη τη συλλογή. Ναι. Τα τρία τελευταία. Για πάρτε, διαλέξτε. Νομίζω ότι είναι αυτός ο Μάρκο. Παπά! Κοιτάξτε. Ωραία, μην πείτε. Παπά, νομίζω ότι αυτός είναι ο Μάρκο. Λες. Ναι, ναι. Εγώ βρήκα τον Καρχαρία Τίγρη. Κοιτάξτε, παιδιά. Έχει και τις ρίγες πάνω στην πλάτη του. Σε χωρίζει. Παπά, σίγουρα είναι αυτός ο δικός. Ο δικός μου Καρχαρίας. Ο δικός μου Καρχαρίας χορεύει. Παιδιά, βρήκαμε όλη τη συλλογή και θέλουμε να την παρουσιάσουμε. Πρώτος είναι το πριονόψαρο Αυστραλίας, ο σταυτοκαρχαρίας, ο καρχαρίας μακρυπτέρυγος, ο μεγάλος λευκός καρχαρίας, ο καρχαρίας του Πορτ Τζάκσον, ο τίγρης καρχαρίας, ο σφυροκέφαλος καρχαρίας, ο ταυροκαρχαρίας Ζαμβέζης και εδώ καρχαρίας Αλεπού, κυτρινόστομο μπαρακούντα, μεγάλος μπαρακούντα, καρχαρίας Μάκο, Μάρκο το λέει η Αρτεμούλα. Μεγαλοπτέρυγος, όχι, μεταξένιος καρχαρίας. Εδώ είναι ο μεγαλοπτέρυγος υφαλοκαρχαρίας. Αυτό εδώ είναι ο καρχαρίας προσκυνητής. Και τελευταίο, τυχωτό καρχαρίας φίδι. Ένα πολύ μακρύ καρχαρίο ψαρό. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Όχι, τα πιο πολλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Οπότε μην ανησυχείτε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πούμε σας φίλους μας για το διαγωνισμό μας. Όπως πάντα, δεν γίνεται να διασκεδάζουμε εμείς και να μην διασκεδάσετε εσείς. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ένα ολοκένουργιο κλειστό κουτί για σας. Μέσα έχει 16 καρχαρίες. Δεν ξέρουμε αν θα βρείτε όλη τη συλλογή, μπορεί να βρείτε πολλά διπλά, δεν ξέρουμε πόσο έχει μέσα. Και θα ελπίζουμε να εντυπωσιαστείτε κι εσείς όπως εντυπωσιαστήκαμε κι εμείς και να μάθετε πολλά πράγματα. Για να συμμετάσχετε παιδιά στο διαγωνισμό είναι πολύ απλό. Κάτω από αυτό το βίντεο, δεξιά, υπάρχει ένα κόκκινο κουμπί που γράφει εγγραφή. Πατήστε το και να εγγραφτείτε στο κανάλι μας. Πατήστε ακόμα και το χεράκι, το like, για να μας βάλετε like, αν σας άρεσε το βίντεό μας. Και φυσικά, γράψτε ένα σχόλιο από κάτω. Καρχαρίες, φαλαινοκαρχαρίες, τρομακτικά πλάσματα, θάλασσα, κάτι για να σας βάλουμε στην κλήρωση, γιατί εμείς κληρώνουμε τα σχόλια. Αυτούς που είναι δικοί μας συνδρομητές. Φυσικά. Γι' αυτό πρέπει να εγγραφτείτε. Για να δούμε, Μαρία Δρύμου, ο λευκός καρχαρίας αλλάζει χρώμα. Γίνεται πιο ανοιχτός. Θα πρέπει να γίνει. Για βάλτε στο κρύο να δούμε. Έγινε λίγο σκούρο μπλε. Για να το βάλω πίσω εδώ. Ωχ, κοίτα πως γίνεται λευκός λευκός. Το ήξερα και έτσι λίγο και από την άλλη μεριά. Κοιτάξτε τη διαφορά. Για βάλτε μέσα, γίνει όσο πιο λευκός μπορεί και μετά θα το πετάξουμε στο άλλο. Στο κρύο. Τι λευκό. Ω, κατευθείαν, ε. Κατευθείαν, μου αρέσει πολύ αυτό. Είναι παγωμένος. Πάτε στο ζεστό. Ω, ζεστάθηκε η ουρίτσα μου. Ας πάω.
πούμε. Πλέον, φυσικά, και μπορούμε να τους πάρουμε στη θάλασσα. Για να τρομάσουμε τους φίλους μας, τι λες. Ναι. Ό,τι ωραίο, ουράνιο. Τώρα, κοιτάξτε, πηγαίνει πρωί και επειδή πρέπει να είναι ζεστό. Α, τη στέλνει ο Ρίτσα, ε. Ναι. Πάμε να δούμε και τα φωσφορίζουν. Να δούμε και αυτά που φωσφορίζουν, ναι. Μόνο τα χέρια. Ωαου, παιδιά, κοιτάξτε. Δεν το ξέρω θάλασσα. Καλά, είναι απίστευτη. Κοίτα, όπως είναι βράδυ, έτσι. Περπατάνε οι καρχαρίες. Κοιτάξτε και τα χαρακτηριστικά εδώ. Παιδιά, μου ήταν αληθινή τη μαύρη θάλασσα. Παιδιά, αν σας αρέσει το βιντεό και μας σύγχρονο, μην ξεχάσετε να μας κάνετε like. Και να εγγραφείτε στο κανάλι Ariadne Star. Σας θέλω πολλά φίλια. Θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας! Γεια σας! Γραφτείτε, παιδιά μου, και αυτή μεγάλη. Με νέο βίντεο θα έρθει και πάλι.